Ονομάζομαι Χριστίνα Ματιάκη και είμαι η αντιπρόεδρος της Στέγης Παιδιού Κοζάνης. Θα μας πείτε δύο λόγια για την εκδήλωση. Σήμερα, μετά από μια πρωτοβουλία της Στέγης Παιδιού Κοζάνης, πραγματοποιείται μια εκδήλωση πραγματικά μοναδική για την περιοχή μας. Και η αλήθεια είναι, η εκδήλωση συγκεκριμένη είναι μοναδική ενδεχομένως και πανελλαδικά. Για πρώτη φορά συνεργαζόμαστε τρία μεγάλα γεωγραφικά εργαστήρια εδώ από την περιοχή της Κοζάνης, από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, ο Σύλλογος Αριστοτέλη, το γεωγραφικό εργαστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς και ένα γεωγραφικό εργαστήριο από τη Φλωρεντία της Ιταλίας, όπου 15 άνθρωποι ήρθαν εδώ όλοι μαζί για να εκθέσουμε έργα τα οποία θα ταξιδέψουν από την πόλη της Κοζάνης στην πόλη της Καστοριάς και από εκεί μετά στη Φλωρεντία. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν αφορά μόνο μία έκθεση. Ήταν μία εκδήλωση η οποία ο σκοπός της πρώτα απ' όλα ήταν εκπαιδευτικός. Εκπαιδευτικός γιατί θέλαμε να έρθουμε σε συνεργασία με ανθρώπους του εξωτερικού ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις, γνώμες. Έτσι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, όλο το Σαββατοκύριακο στην Κοζάνη γίνονται εργαστήρια, έγιναν το Σάββατο το πρωί, θα γίνουν και την Κυριακή το απόγευμα και θα έχουμε και εισηγήσεις από έγκριτους ομιλητές όπως ο κύριος Ανέστης Κεσελόπουλος, ο οποίος ταξίδεψε από την Κύπρο μόνο και μόνο για να παραβρεθεί εδώ. Θέλω να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο και στα εργαστήρια αλλά και στο μουσείο, όπου όποιες ώρες λειτουργεί η έκθεση. Από εκεί και πέρα, μια ελληνική αποστολή, όταν ολοκληρώσουμε εδώ στην Κοζάνη και στην Καστοριά, μαζί με τους 15 ανθρώπους που έχουν έρθει από την Φλωρεντία, θα ταξιδέψουμε όλοι μαζί, σαν σύνολο, ώστε να εκθέσουμε τα έργα μας εκεί και να ακολουθήσει κάτι ανάλογο και στην Ιταλία.